The Curdler's song and the Curdler's alibis. Για να ξεκινήσεις το σημερινό άθλημα, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις ντυθεί καλά. Ήρθα στο σύλλογο Φίνικας και είμαι έτοιμη να μάθω κέρλινγκ. Αθηνά! Έρχομαι! One eternity later. Doug likes it when his stones are turning. Προπονητές μου για σήμερα είναι ο Γιώργος και ο Σύφης. Τι κάνετε? Είστε έτοιμοι? Νιώθω ότι θα μου ταιριάξει το κέρλινγκ πολύ. Δεν έχω καταλάβει πώς ακριβώς παίζετε. Να πούμε τους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού για να ξέρω τι να κάνω. Η κάθε ομάδα έχει 4 παίκτες και ο κάθε παίκτης ρίχνει από 2 πέτρες. Σκοπός του παιχνιδιού είναι όλη η ομάδα συνολικά στο τέλος να φέρει όσες περισσότερες πέτρες μπορεί από αυτή τη μεριά της πίστας στην απέναντι μεριά. Εκεί κάτω? Ναι. Πόση απόσταση είναι, μακριά φαίνεται? Όλος ο διάδρομος είναι 45 μέτρα περίπου. Α, 45 πολύ μακριά κάτι. Πρέπει να τη στείλει. Ο στόχος είναι λίγο λιγότερο. Με τη μία ή έχουμε πολλές προσπάθειες? Με τη μία. Με τη μία πρέπει να τη φέρουμε. Ναι. Γιώργο, νομίζω έχω την εντύπωση ότι στην Ελλάδα αυτό το άθλημα έγινε πολύ γνωστό μέσα από τη σειρά του Γιώργου Καμπουτζίδη. Ο κόσμος σας έπαιρνε τηλέφωνο, ρωτούσε? Υπήρχε ένα ενδιαφέρον, ναι. Απλά δεν είναι τόσο διαδεδομένο άθλημα στην Ελλάδα. Το αριστερό θα γλιστρήσει με το δεξί δίνει στην όθηση από το βατήρα. Α, δύσκολη μου φαίνεται η όθηση. Μην βρεθώ απέναντι κατευθείαν μαζί με την πέτρα. Είναι δύσκολη. Η όθηση δεν θα δοθεί μόνο από το πόδι. Ναι. Δίνεις μόνο στο σώμα. Θα πρέπει να δώσουμε μια περιστροφή στην πέτρα, γιατί αυτό δίνει τη δυνατότητα στην πέτρα να ταξιδέψει περισσότερο. Στην ουσία, και αυτό λέγεται και curling. Είμαι έτοιμη για την καλύτερη μου ρίξη. Για πάμε να δούμε, θα γυρίσει. Κι όμως, γυρίζει. Έχει βουναλάκια. Με αυτό εδώ πέρα λογικά το λιένεις. Λίγο τα λιώνεις για να πάει πέτρα. Κάτσε να κάνω λίγη σκούπα γιατί από τις πολλές ρήψεις άνοιξα σπαγκάτο και πιάστηκα. Εγώ θα προσπαθήσω να βρω το κέντρο του αντίστοιχου κύκλου απέναντι. Έγινε. I met George Cage, he said come in and it'll be okay, huh?